Έντασε επικράτησε το πρωί μέσα από την πύλη του νοσοκομείου τα συγκεντρωμένα μέλη της Χρυσής Αυγής με τον βουλευτή Λάρισας του Σοβαλάτη Αλεξόπουλου, ενώ έξω από το νοσοκομείο παρέμεναν συγκεντρωμένα φωνάζοντας συνθήματα μέλη αντιρατσιστικών οργανώσεων. Τα πνεύματα οξύθηκαν ιδιαίτερα όταν έκανε την εμφάνισή του ο βουλευτής Μαγνησίας, ο Παναγιώτης Ηλιόπουλος, και απειλήθηκαν μάλιστα επεισόδια. Ήβρισε κατέρωθεν, ενώ εκτοξεύτηκαν ποτήρια καφέ και μπουκάλια με νερό. Τελικά, με τη συνδρομή των δυνάμεων της αστυνομίας, η κατάσταση εκτονώθηκε. Σύμφωνα με ανακοίνωση της 5ης Υγειονομικής Υπηρεσίας, το αίμα θα διατεθεί όπου υπάρχουν ανάγκες και με μόνα κριτήρια, τα ιατρικά κριτήρια.